Ερώτημα. Οι συνδικαλιστές της ΟΛΜΕ, αλλά και, και οι δάσκαλοι της ΔΟΕ και τα παιδιά που είχαν σήμερα κινητοποιήσεις, καταγγέλουν ότι 1,5 μήνα μετά το πρώτο κουδούνι στα σχολεία, εξακολουθούν σήμερα να υπάρχουν περίπου 6.000 κενά στην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, για τα οποία μάλιστα δεν φαίνεται να υπάρχουν επαρκείς πιστώσεις για να καλυφθούν. Το ερώτημα λοιπόν, το πρώτο ερώτημα, είναι πώς σκοπεύετε, κύριε Υπουργέ, να κινηθείτε για να καλύψετε αυτά τα κενά. Το ερώτημα είναι σωστό και είμαστε και εμείς με τους γονείς, με τους μαθητές, με τους δασκάλους, οι οποίοι επισημαίνουν το πρόβλημα των κενών στα σχολεία. Δεν το επισημαίνουν φέτος. Είναι πρόβλημα το οποίο δυστυχώς φραγίζει τους πρώτους μήνες των διδακτικών ετών, των σχολικών ετών, την τελευταία δεκαετία, όπου έχουμε μαζική συνταξιοδότηση εκπαιδευτικών και σχεδόν μηδενικούς διορισμούς εκπαιδευτικού προσωπικού. Αλλά εμείς δεν το λέμε αυτό ως άλοθη. Φέτος πήραμε τα μέτρα μας. Θα προσλάβουμε 22.261 αναπληρωτές, ενώ πέρσι είχαν προσληφθεί 18.469, δηλαδή 3.792 αναπληρωτές περισσότερους, 20% σε σχέση με πέρσι. Το λέω αυτό διότι θελήσαμε να δώσουμε μια προσωρινή, γιατί οι αναπληρωτές δεν είναι μόνιμη λύση του προβλήματος, μια προσωρινή λύση στο θέμα αυτό. Δεσμευόμαστε ως κυβέρνηση ότι αναλόγως της εξέλιξης των δημοσιονομικών θα προχωρήσουμε ή δυνατόν και από του χρόνου σε διορισμούς. Θα σπάσουμε δηλαδή το φαύλο κύκλο που ήθελε κενά και αδιοριστία στα σχολεία σε διορισμούς, διότι πιστεύουμε ότι ένα σχολείο δεν μπορεί να λειτουργήσει με ευκαιριακή σχέση δάσκαλου και μαθητή, ιδιαίτερα η ειδική εκπαίδευση που είναι ένα μεγάλο θέμα σήμερα και για το οποίο έχουμε δώσει φέτος διπλάσιες προσλήψεις συγκριτικά με πέρσι. Έχουμε μέχρι στιγμής προσλάβει 1.898 άτομα και θα φτάσουν σύντομα στις 2.500 προσλήψεις, ειδικά στην ειδική εκπαίδευση. Το τονίζω αυτό. Σχολείο χωρίς μόνιμη σχέση δάσκαλου και μαθητή δεν μπορεί να υπάρξει. Πάντως, κύριε Υπουργέ, πέραν των εκπαιδευτικών κενών, των κενών δηλαδή σε δασκάλους και καθηγητές, πάρα πολύ μεγάλη πίεση είχα εν ώψη της εκπομπής από μαθητές και γονείς που έστελναν μηνύματα για να μας πούν ότι τα σχολεία τους αντιμετωπίζουν τεράστια οικονομικά προβλήματα, προβλήματα που αφορούν τη θέρμανση των σχολείων, που αφορούν τη λειτουργία των σχολείων και τα οποία αναγκάζονται να αναπληρώνουν οι ίδιοι βάζοντας χρήματα από την τσέπη τους. Πράγματι, το θέμα της καθημερινότητας του σχολείου σε συνθήκες κρίσης είναι πολύ σημαντικό και είναι προτεραιότητα του Υπουργείου σε συνεργασία με άλλες συναρμόδιες αρχές, είτε του δημόσιου είτε της αυτοδιοίκησης, να αντιμετωπίσουμε αυτά τα προβλήματα. Ήδη έχει βγει η υπουργική απόφαση με την οποία χρεώνονται στις σχολικές εφορίες εδώ και 15 μέρες τα χρήματα για τη θέρμανση. Το θέμα της καθαριότητας, όπως ξέρετε, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ έφερε πίσω μερικές εκατοντάδες ή και χιλιάδες εργαζόμενους στην σχολική φύλαξη και στη σχολική καθαριότητα. Παραμένουν βεβαίως προβλήματα. Προσπαθούμε μέσα από το Ταμείο των Δήμων να καλύψουμε τα ζητήματα που αφορούν τη μείωση κατά 10% των αποδοχών των επισυμβάσει ασχολουμένων απασχολουμένων στην καθαριότητα των σχολείων. Με λίγα λόγια, σε συνθήκες κρίσης που τη ζει όλος ο ελληνικός λαός και που φαίνεται και στην δραματική μείωση των κρατικών δαπανών για την εκπαίδευση, από το 2009 μέχρι το 2015 έχουμε μείωση κατά 35% των δαπανών για τη δημόσια εκπαίδευση, προσπαθούμε σε αυτό το δύσκολο, επαναλαμβάνω, δημοσιονομικό περιβάλλον να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να βελτιώσουμε σε συνεργασία με τους καθηγητές, με τους μαθητές και τους γονιούς, την καθημερινότητα στο σχολείο. Τώρα, και θα ήθελα από αυτό να πω το εξής. Και τελειώνω αμέσως. Αυτό δεν το λέμε για να δείξουμε ότι κάνουμε το καθήκον μας. Το καθήκον μας αυτό είναι. Το λέμε γιατί θέλουμε να στείλουμε ένα μήνυμα στους πολίτες, στην κοινωνία. Εμπιστευτείτε το δημόσιο σχολείο.
παρά τα προβλήματά του, παραμένει ένα αξιόπιστο εκπαιδευτικό σύστημα. Πώς να το εμπιστευτούν όταν έχει 6.000 κενά σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση? Μην παγιδευόμαστε από τους αριθμούς. Εγώ έβλεπα σήμερα τα παιδιά που βγήκαν να διαδηλώσουν και τα οποία παιδιά αυτή τη φορά σας έχουν απέναντι, ενώ τις προηγούμενες φορές όταν ήσασταν στην αντιπολίτευση σας είχαν μαζί τους. Είμαστε μαζί. Τα προβλήματα που έθεσαν εναντίον σήμερα... Εναντίον ποιου διαδήλωναν? Εναντίον των προβλημάτων. Είναι σαφές. Ναι. Εμείς δεν έχουμε την ευθύνη των προβλημάτων. Έχουμε την ευθύνη να επιλύσουμε τα προβλήματα. Προσέξτε. Άλλοι τα δημιούργησαν και εμείς πρέπει πάντως, σύντομα να αντιμετωπίσουμε. Πάντως δεν μιλούσατε όπως μιλάτε τώρα πριν από 2-3 χρόνια. Μα είναι προφανές ότι είμαστε κυβέρνηση και έχουμε ευθύνη όχι απλώς, να καταγγείλουμε. Θέλω να πω, δεν στηρίζατε με τον ίδιο τρόπο την επίλυση των προβλημάτων μιλώντας με αυτή την τετράγωνη οικονομική λογική που μιλήσατε σήμερα. Ως υπουργός είμαι αναγκασμένος και υποχρεωμένος να μιλάω τη γλώσσα της αλήθειας από την άποψη της διαχείρισης των δημοσίων οικονομικών. Ως αντιπολίτευση. Ως αντιπολίτευση ήμασταν αναγκασμένοι να προβάλλουμε τα προβλήματα. Τώρα πρέπει να τα λύσουμε τα προβλήματα. Μέσα στη δυσχερή αυτή η δημοσιονομική κατάσταση και στον αγώνα που δίνει η κυβέρνηση για την σταθεροποίηση βήμα-βήμα της οικονομίας, ώστε με ένα σχέδιο ανάπτυξης από την άνοιξη και μετά να μπορέσουμε να περάσουμε σε μια νέα πραγματικότητα. Πάντως θα με συγχωρήσετε να σας πω ότι καλείτε τους πολίτες να εμπιστευτούν τη δημόσια εκπαίδευση όταν δεν την εμπιστεύεστε εσείς οι ίδιοι. Γιατί και θα σας πω αμέσως γιατί. Ναι. Γιατί στις δηλώσεις που κάνατε όταν είχατε οδηγηθεί στις τρεις διαφορετικές κλιμακώσεις του ΦΠΑ, είχατε βάλει χαμηλό συντελεστή ΦΠΑ στα φροντιστήρια, λέγοντας ότι πρέπει να έχουν χαμηλό συντελεστή διότι καλύπτουν τα κενά της δημόσιας εκπαίδευσης. Να σας απαντήσω. Δηλαδή οι ίδιοι παραδεχθήκατε και μάλιστα στην κλιμάκωση του ΦΠΑ ότι τα φροντιστήρια πρέπει να βοηθηθούν οικονομικά από το κράτος γιατί καλύπτουν τα κενά της δημόσιας εκπαίδευσης. Οι οικογενειακοί προϋπολογισμοί, όχι τα φροντιστήρια. Να μην ξοδέψουν παραπάνω οι άνθρωποι πράγματι τα φροντιστήρια. Ποια είναι η διαφορά δηλαδή σε αυτό? Δεν είναι να πάρουν λεφτά τα φροντιστήρια, να βοηθήσουν. Όχι, αλλά βοηθάτε έτσι πολίτες. Την προσέλευση των μαθητών στα φροντιστήρια. Πρώτα-πρώτα στα φροντιστήρια πηγαίνουν και οι μαθητές των ιδιωτικών σχολείων και των δημοσίων. Σε κάποια φροντιστήρια. Ξέρετε ότι για να μπει κάποιο στο πανεπιστήμιο σήμερα, είτε είναι στο δημόσιο είτε στο ιδιωτικό σχολείο, προστρέχει στη βοήθεια του φροντιστηρίου ή του ιδιαίτερου. Συνεπώς, το θέμα του φροντιστηρίου είναι ένα γενικότερο ζήτημα. Είναι μια ελληνική παραδοξότητα, είναι η αλήθεια, να μην τη συζητήσουμε αυτή τη στιγμή. Αυτή η παράλληλη άτυπη εκπαίδευση είναι μια παραδοξότητα που πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας. Όμως, σε αυτό θέλω να είμαι σαφής. Δεν συμπληρώνει κενά αυτή η παραδοξότητα. Βεβαίως. Είναι λογικό αλλά να υπάρχει. Και τις ιδιωτικές, γιατί... προσέξτε, και στην ιδιωτική. Για να μπει ένα παιδί που φυτά στο ιδιωτικό σχολείο. Για να μπει στο πανεπιστήμιο. Πολύ λιγότερο τα παιδιά των ιδιωτικών σχολείων πάνε στα φροντιστήρια. Μας ακούν οι γονείς και ξέρουν. Διότι συνήθως μέσα στο ιδιωτικό σχολείο υπάρχει και αυτή η βοήθεια. Μας ακούν οι γονείς και ξέρουν. Ναι, μα και εμείς γονείς είμαστε. Ότι αν εξαιρέσει κανείς μερικά. Από τον ουρανό. Ναι. Γονείς είμαστε. Τα παιδιά που πηγαίνουν και στα φροντιστήρια είναι παιδιά και από το δημόσιο και από το ιδιωτικό σύστημα. Αλλά εγώ θέλω να... Δεν λέω όχι σε αυτό που λέτε. Τα ποσοστά είναι διαφορετικά. Λέω ότι αλλάζει η αναλογία. Ναι, βεβαίως. Αλλά όμως να ξέρουμε ότι το ιδιωτικό σχολείο δεν καλύπτει όλες τις ανάγκες του φροντιστηρίου. Είναι και το ιδιαίτερο που πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας όταν μιλάμε για φροντιστήρια. Ήθελα να τονίσω το εξής. Η εμπιστοσύνη στο δημόσιο σχολείο. Το δημόσιο σχολείο είναι θεμέλιο της δημοκρατίας. Είναι, αν θέλετε, η πιο ορατή στιγμή της ισότητας των πολιτών. Η υποχρέωση της πολιτείας να διασφαλίζει συνθήκες ισότητας για τους πολίτες. Πρέπει λοιπόν η κοινωνία, παρά τα προβλήματα που έχει το δημόσιο σχολείο, και είναι μεγάλα, και θα εξηγήσω μετά, να δώσει μια εμπιστοσύνη. Διότι αν δεν δώσει εμπιστοσύνη στο δημόσιο σχολείο και συνεχιστεί μια διαδικασία απαξίωσης, φοβούμαι ότι αυτό θα είναι ένα πλήγμα για τη νέα γενιά, αλλά για τη δημοκρατία στη χώρα. Κύριε Υπουργέ, εγώ πήγα πάντα σε δημόσια σχολεία και εσείς το ίδιο, αλλά νομίζω ότι το σημερινό δημόσιο σχολείο δεν είναι στο επίπεδο που ήταν το δημόσιο σχολείο όταν ήμασταν εμείς μαθητές. Μην παρασύρεστε μια νοσταλγία. Όχι, δεν είναι νοσταλγία. Το παιδικό σας χρόνο. Δεν το σημερινό νοσταλγία. Δημόσιο σχολείο έχει πολλά προβλήματα. Το σημερινό δημόσιο αλλά δεν σχολείο συγκρίνεται με τα σχολιά τα δικά μας τότε. Τεράστια κενά εκπαιδευτικής. Μα έχει μεγάλο πρόβλημα η έννοια της μόρφωσης σήμερα. Τότε υπήρχε ένας κεντρικός θεσμός μόρφωσης των πολιτών, που ήταν το σχολείο. Κυρία σήμερα Ματέ. Είναι τηλεόραση, είναι το ίντερνετ. Δηλαδή υπάρχει μια διάχυση
για το παιδί, από πού θα μάθει. Υπουργέ, η εμπιστοσύνη στο δημόσιο σχολείο δεν μπορεί να υπάρχει όταν είναι Νοέμβριος και το δημόσιο σχολείο σε ένα μεγάλο βαθμό δεν λειτουργεί ακριβώς με 6.000 κενά. Δεν υπάρχει μεγάλο βαθμός. Εγώ όμως θέλω να σας ρωτήσω άλλο. Βεβαίως. Μην συνεχίζουμε τη συζήτηση αυτή. Το δημόσιο σχολείο λειτουργεί. Μα τη συζήτηση λείπουν. Κύριε Υπουργέ, δεν τη συνεχίζουμε εμείς. Τα κάνουν τα παιδιά τα παιδιά στο δρόμο. Τα παιδιά δεν λένε ότι τα παιδιά καταλήψει σε αρκετά σχολεία. Τα ξέρετε. Εννέα είναι αυτές στην Ελλάδα. Μπορώ να σας κάνω λοιπόν δύο ερωτήματα. Σε σχέση με το δημόσιο σχολείο, γιατί όλοι θέλουμε, φαντάζομαι, ένα δυνατό δημόσιο σχολείο. Αφού λοιπόν υπήρχαν φέτος κενά, αφού χρειάστηκε να πάρετε τόσους αναπληρωτές, γιατί ήταν περισσότερες οι αποσπάσεις φέτος από καθηγητές που είναι σε τελείως άσχετες υπηρεσίες, στην αρχή επισκοπή, σε γραφεία πολιτικά. Γιατί λοιπόν φέτος αυτή η εκπαιδευτική ήταν 2.095 έναντι 1.650 πέρσι, κύριε Υπουργέ. Είπατε ότι θα το καταργήσετε. Λοιπόν, ένα λεπτό, κυρία Μακρύ. Γιατί λοιπόν πολύ ωραίο θέμα. Πριν απαντήσει ο κύριος Υπουργός, δημοσίευμα αγορά, Σάββατο 22 Αυγούστου, δηλαδή πριν αρχίσει η σχολική χρονιά, αποσπάσεις εκπαιδευτικών σε ιερές Μητροπόλεις, Ιερή Αρχιεπισκοπή, Ιερά Σύνοδο και Διορθόδοξο Κέντρο 71, στη Γενική Γραμματεία Παιδείας 342, το Υπουργείο είναι αυτό. Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 92, Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 394, Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 67, Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 403, ΔΙΕΚ 123 Δευτεροβάθμιας, ΔΙΕΚ Πρωτοβάθμιας 29, Περιφερειακά Επιμορφωτικά Κέντρα 28, Γενικά Αρχεία του Κράτους 115, Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος και Δημόσιες Βιβλιοθήκες 130. Είναι περισσότεροι. Μαζέψτε τους πίσω στα σχολεία. Είναι περισσότεροι από το 14, κύριε Υπουργέ. Είναι ο ίδιος αριθμός. Προηγείται το σχολείο από τη βιβλιοθήκη. Έχετε απόλυτο δίκιο ότι πρέπει ένας αριθμός εκπαιδευτικών, ο οποίος για πολλά χρόνια και όχι μόνο φέτος, ασκεί ουσιαστικά διοικητικά καθήκοντα. Και τα διαβάζω αυτά γιατί δεν είναι επί των ημερών σας, ήταν πριν. Ναι. Η ίδια κατάσταση είναι και σήμερα. Δεν άλλαξε κάτι από τον Αύγουστο μέχρι σήμερα. Είναι ο ίδιος αριθμός. Υπάρχουν περίπου 4.000 εκπαιδευτικοί, εκεί έχετε λιγότερο αριθμό. Εδώ έχουμε περίπου 4.500. Ναι, οι οποίοι είναι εκτός αιθούσης. Άλλοι είναι σε διοικητικά καθήκοντα που είναι εντελώς εκτός μάλιστα του σχολείου και του εκπαιδευτικού συστήματος. Άλλοι δουλεύουν ως διοικητικοί στον εκπαιδευτικό μηχανισμό, είτε στις διευθύνσεις, είτε στο Υπουργείο. Και υπάρχουν και αυτό που λέτε και τα κόμματα και οι εκκλησίες και όλα αυτά που αναφέρατε. Γι' αυτό, κατά τη συζήτηση των προγραμματικών δηλώσεων στη Βουλή, δεσμευτήκαμε ως κυβέρνηση ότι οι αποσπάσεις θα μειωθούν δραστικότατα. Πότε, κύριε Υπουργέ, αυτά? Στις 30 Μαΐου. Γιατί δεν έγινε σήμερα? Ναι. Διότι ο καθένας αποσπασμένος έχει διαμορφώσει ένα τρόπο ζωής. Έχει έρθει από κάπου και έχει τοποθετηθεί κάπου. Εάν πάει πίσω ξανά, θα πρέπει να φύγει αυτός ο εκπαιδευτικός που καλύπτει την οργανική θέση του αποσπασμένου εκπαιδευτικού. Άρα το παιδί το οποίο δεν θα πάει σχολείο. Ένα λεπτό, συγγνώμη. Αφού έχετε κενά τεράστια, κύριε Υπουργέ, γιατί λέτε για τις οργανικές σχέσεις που καλύπτουν? Διότι και εκεί που είναι οι εκπαιδευτικοί, επαναλαμβάνω, καλύπτουν κενά διοικητικά αυτή τη στιγμή, κυρίως στο χώρο της εκπαίδευσης. Μπορούν να μειωθούν. Και η πρώτη δουλειά που κάνουμε, διότι τα θέματα δεν είναι συνθήματα, θέλει να τα μελετήσει κανείς. Και χρονοδιαγράμματα θέλει επίσης. Βεβαίως. Είναι ότι τώρα, μαζί με τους εκπροσώπους της ΟΛΜΕ και της ΔΟΕ, πρόκειται να συγκροτήσουμε μια επιτροπή υπηρεσιακών μεταβολών. Όπου ακούγεται επιτροπή, ξέρετε. Όχι, όχι, κάνετε λάθος. Δεν είναι έτσι, όχι. Όπου σε δύο μήνες, υπάρχει δέσμευση. Δεν το λέω τυχαία. Δεν αμφιβάλλω. Θα έχουμε αλλά ένα σχέδιο ο κόσμος επιτροπή, το οποίο θα μειώσει δραστικά τις αποσπάσεις και θα ξέρουμε το Μάιο που είναι ο καθένας. Θέλω να ακούσουμε και τον εκπρόσωπο της ΟΛΜΕ και τον εκπρόσωπο της ΔΟΕ. Δεν έχει απαντήσει, αν μου επιτρέπετε, συγκεκριμένα. Πότε θα καλυφθούν αυτές οι 6.000 θέσεις? Δηλαδή, αν υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα στο Υπουργείο Παιδείας, ότι εμείς μέχρι το Δεκέμβριο θα το έχουμε κλείσει το θέμα. Μέχρι το Γενάρη θα το έχουμε κλείσει. Είναι μια θεωρητική ανάλυση την οποία κάνετε. Πότε θα κλείσουν αυτές τις θέσεις? Ακούει ο κόσμος 6.000 θέσεις και νομίζει ότι λείπουν 6.000 εκπαιδευτικοί. Είναι πιο σύνθετο το θέμα. Για παράδειγμα, υπάρχουν σε εφεδρεία. Δεν μου απαντάτε όμως. Απαντώ, μα ξέρω. Το 6.000 είναι μια κουβέντα. Δεν είναι 6.000 τα κενά στα σχολεία. Πότε θα καλυφθούν? Δεν είναι 6.000 τα κενά στα σχολεία. Είναι λιγότερα. Πότε θα καλυφθούν τα κενά? Τα κενά στα σχολεία είναι λιγότερα και καλύπτονται σε μεγάλο βαθμό
σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό έχουν καλυφθεί. Λείπουν μερικές ειδικότητες. Δεν το αμφισβητώ. Άρα δεν υπάρχουν κενά σχολεία, λέτε. Δεν υπάρχουν κενά στο δάσκαλο, τα σχολεία λειτουργούν και δεν υπάρχουν, από ό,τι φαίνεται με τις νέες που κάνουμε τώρα αυτή την εβδομάδα, προσλήψεις κενά στις βασικές ειδικότητες. Δηλαδή στους φιλολόγους, στους μαθηματικούς και στους φυσικούς. Αυτές είναι ολοκληρώνονται οι προσλήψεις αυτή την εβδομάδα. Λοιπόν. Θα υπάρχουν σε δευτερεύουσες ειδικότητες κενά. Πείτε το, κυρία Μακρύ. Ένα δεύτερο ερώτημα. Σήμερα, μιλώντας με πάρα πολλούς καθηγητές στο πλαίσιο της προετοιμασίας συνέντευξης, μου είπαν κάτι το οποίο είναι αναρτημένο και στο διαδίκτυο. Απόφαση του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου. Στην Αλφα Αθήνας, λοιπόν, υπήρχαν 50 πλεονάζοντες φιλόλογοι. Στη Γάμα Αθήνας, δηλαδή στο Γαλάτσι, σε αυτή την περιοχή, 43 πλεονάζοντες φιλόλογοι. Έλειπαν 24 από την Ανατολική Αττική. Αντί να πάνε οι πλεονάζοντες, παρέμειναν στη θέση τους να πλεονάζουν και πήρατε αναπληρωτές. Για ποιο λόγο, δεν μπορούσε δηλαδή ένας καθηγητής από το Γαλάτσι να πάει στο Πικέρμι? Έχετε απόλυτο δίκιο. Την προηγούμενη εβδομάδα είχα δηλώσει, μιλώντας, ότι έχουμε σε μια περιφέρεια, θέλω να πω πια ακριβώς, στην Αθήνα, κεντρική περιφέρεια εκπαιδευτική, έχουμε 200 άτομα που πλεονάζουν προσωπικό στη δευτεροβάθμια και δίπλα στην πρωτοβάθμια έχουμε 80 κενά. Ειδικοτήτων μάλλον μπορεί να καλυφθούν από τη δευτεροβάθμια. Άρα λοιπόν δεν μας λείπουν καθηγητές. Κακή κατανομή γίνεται. Λείπουν... Και μου είπαν οι καθηγητές που μίλησα. Δεν φταίει ο Υπουργός αυτό, για να σας το πω ολόκληρο. Αυτό φταίνε οι υπηρεσιακοί. Αλλά ποιος το υποπτεύει? Να σας απαντήσω αμέσως. Δεν θέλω να είμαι άδικος. Πράγματι υπάρχει ένα θέμα εκλογήκευσης της κατανομής του προσωπικού. Υπάρχουν στεγανά. Υπάρχει έλλειψη, κατά τη γνώμη μου, ευρύτερης αντίληψης των διαφόρων συμβουλίων που παίρνουν τις αποφάσεις. Θέλουν να βαστάνε ένα απόθεμα, διότι κατά τη διάρκεια της χρονιάς δημιουργούνται νέα κενά από εγκυμοσύνες, από αρρώστιες κλπ. Σου λέει, άσε να έχω μερικούς εδώ πέρα για να τους αξιοποιήσω στην πορεία. Με αποτέλεσμα, πράγματι, να έχουμε περιπτώσεις καθηγητών και δασκάλων οι οποίοι δεν αξιοποιούνται από την πρώτη στιγμή που διορίζονται στην εκπαίδευση. Μάλιστα. Αλλά τα κενά δεν είναι μόνο αυτό. Υπάρχει και πραγματικό θέμα, γι' αυτό το καλύπτουμε με τους αναπληρωτές. Θέλω να πάμε τώρα στον Γενικό Γραμματέα της ΟΛΜΕ, τον κύριο Παπαχρήστο.